Πού βρίσκεται? Είναι πίσω από εκείνα τα βουνά. Από αυτήν τη μεριά είναι ο Εύρος. Φανταστείτε μια κοιλάδα εδώ. Όλοι καταλήγουν σε αυτό εδώ το σημείο. Κόμβος διακίνησης παράτυπων μεταναστών έχουν γίνει τα λουτρά του Εύρου. Με τους Τούρκους διακινητές να αναζητούν διαρκώς νέες διαδρομές για να αποφεύγουν τον αστυνομικό έλεγχο. Σε επιφυλακή είναι οι ελληνικές αρχές με περισσότερες από 1.000 αποτροπές την ημέρα. Εκεί κυμαινόμαστε. Από 1.500 υπάρχουν και μέρες που μπορεί να ξεπεράσουμε και τους 1.500 αποτροπές την ημέρα. Και οι συλλήψεις διακινητών στο εθνικό δίκτυο καθημερινά είναι δεκάδες. Με τον Εύρο να έχει γίνει σχεδόν απροσπέλαστος για τους Τούρκους διακινητές, αυξήθηκαν οι μεταναστευτικές ροές προς τη Βουλγαρία, που αναγκάστηκε να κηρύξει σε κατάσταση μερικής έκτακτης ανάγκης τη μεθόριό της στα σύνορα με την Τουρκία. Όσο εμείς αυξάνουμε τη συνοριακή φύλαξη στον Εύρο, όσο δηλαδή δυσκολεύουμε τα κυκλώματα να περάσουν το ελληνικό έδαφος, είναι δεδομένο ότι θα αναζητήσουν νέες διαδρομές, νέους δρόμους. Τα σύνορα στον Εύρο φυλάσσονται 24 ώρες το 24ωρο από στρατό και αστυνομία. Μαζί τους και οι φύλακες άγγελοι, οι τετράποδοι όπως ο Έκτορας, ο οποίος μετέχει και αυτός περιπολίες μαζί με τους νεοφύλακες. Οι ελληνικές αρχές είναι σε επιφυλακή όχι μόνο στον Εύρο, αλλά και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Απαντώντας τον Τούρκο πρόεδρο, ο οποίος από το βήμα του ΟΗΕ επιχείρησε να αντιστρέψει την πραγματικότητα για το μεταναστευτικό, ο Υπουργός Ναυτιλίας μέσω του Όπεν υπενθύμησε τους 6.000 ανθρώπους που έχει διασώσει το ελληνικό λιμενικό την τελευταία τριετία. Άκουσα από τον Τούρκο πρόεδρο που μιλούσε για pushbacks. Πρέπει επιτέλους κάποιος να ασχοληθεί με τα push forward. Διότι οι μετανάστες από πού ξεκινούν? Κυρίως από την Τουρκία. Άρα τους πρόχνουνε. Είναι προφανές αυτό. Η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από την Τουρκία επιβεβαιώνεται από τους ίδιους τους μετανάστες που φτάνουν στην Ελλάδα. Όπως δήλωσε ο κύριος Πλαγιωτάκης, οι ελληνικές αρχές είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε τουρκική πρόκληση με προώθηση μεταναστών.